Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής. Αυτοδιοικητική συζήτηση και σε αυτό το μέρος. Πάμε όμως να συζητήσουμε για την περιφερειακή διοίκηση, για την ανάπτυξη στο σύνολο της περιφέρειας Κρήτης. Βέβαια, με επίκεντρο την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Εκεί που είναι υποψήφιος και ο κύριος Πέτρος Σινιωτάκης, υποψήφιος λοιπόν περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Τα έχουμε πει πολλές φορές από διαφορετικά μετερίζια, κύριε Νιωτάκη. Την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο είχατε επιλέξει τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, είχατε δώσει τη μάχη στο Δήμο Ηρακλείου και τώρα πλέον μιλάμε λοιπόν για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Να πω, κύριε Σφακενάκη, με την ερώτηση την οποία μου κάνετε, μια πολύ ωραία ερώτηση και μια εισαγωγή, και να πω ότι το πρώτο βήμα ήταν το τεχνικό επιμελητήριο ουσιαστικά. Γιατί το τεχνικό επιμελητήριο ουσιαστικά μιλάει για την τοπική ανάπτυξη. Και μάλιστα σε ένα επιτελικό επίπεδο που είναι ο βοηθός, ο υποστηρικτής, ο σύμβουλος της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι αυτή είναι μια εξελικτική πορεία ενός ατόμου, του Πέτρου του Νιωτάκη, μέσα από μια προσπάθεια να καταθέσω, να συμβάλλω από την πλευρά μου, από όποιο διακριτό ρόλο και αν έχουμε, στην ευημερία της κοινωνίας, των πολιτών και του τόπου. Άρα λοιπόν, το βήμα αυτό, το οποίο μπορώ να πω ότι γίνεται τελείως φυσιολογικά, από το επιστημονικό φορέα στον πρώτο βαθμό και στον δεύτερο βαθμό, είναι η συνέχεια μιας πορείας, η οποία έχει σαν στόχο και εγώ με τη σειρά μου να συμβάλλω και να βοηθήσω, όπως πρέπει να γίνεται σε κάθε οργανωμένη κοινωνία, το σύνολο των πολιτών να βοηθάνε να παράγεται αυτό που λέω τοπική ευφυΐα, η τοπική συλλογική ευφυΐα που χρειάζεται για να κάνουμε, αγαπητέ κύριε Σαββίδη και κυρία Σφακιανάκη, το καλύτερο για τον τόπο μας. Όλοι έχουμε να συμβάλλουμε, και εσείς και οι πολίτες που μας ακούνε, και εγώ σαν τεχνοκράτης, και όλοι μαζί μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο, με όραμα, με σχέδιο και πράξη, ώστε να πετύχουμε την Κρήτη που θέλουμε για μας, αλλά και να την καταστήσουμε ένα συλλογικό τόπο, ελκυστικό για τους επισκέπτες που θέλουν να έρθουν να τη δουν και ενδεχομένως να την επιλέξουν, να ζήσουν και να επενδύσουν. Εγώ θα προσθέσω, κύριε Νιωτάκη, και με τόλμη και επιμονή, γιατί πιάσατε το νήμα και πολύ καλά το κάνετε από την αρχή, δηλαδή από τη θητεία σας στο τεχνικό επιμελητήριο εδώ Ανατολικής Κρήτης, και θυμόμαστε όλοι ότι τότε είχατε βγει μπροστά, ενώ διεκδικώντας και πιέζοντας για μεγάλα έργα της Κρήτης, που τα είδαμε στην πορεία, έτσι. Να παριθμίσω απλά ενδεικτικά φράγμα από Σελέμη, νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Θέλω να τα σχολιάσουμε λίγο και να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Αυτό, κύριε Σαββίδη, είναι μια μεγάλη αλήθεια και νομίζω ότι εδώ ακριβώς έρχεται να καταξιωθεί ο καθένας από εμάς μέσα από την πορεία του, μέσα από τις θέσεις που διαχρονικά έχει πάρει, πόσο υποστηρίζει την αλήθεια, η οποία πολλές φορές δεν είναι ευχάριστη, ξέρετε, στον κόσμο, ούτε εύκολο να πείσει στον κόσμο. Mm. Και ενώ τα επιστημονικά δεδομένα, οι μελέτες, για παράδειγμα, του φράγματος από Σελέμη και οι μελέτες των επιστημόνων έδειχναν ότι λόγω της κλιματικής κρίσης οι ξηροθερμικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου μπαίνουμε σε μια μεγάλη περίοδο λειψιδρίας, πολλοί, ίσως και η πλειοψηφία εκείνη την περίοδο, να ήταν ενάντια στο σημαντικότερο έργο το οποίο έχει γίνει στην Κρήτη. Και κοιτάζω τους πολίτες στα μάτια και λέω: ναι, είναι το σημαντικότερο έργο, γιατί μελετήθηκε από ένα σπουδαίο μελετητή που πάντα αναφέρω το όνομά του, Χανιώτη, τον Παύλο τον Παυλάκη. Με πλήρη στοιχεία χρηματοδοτήθηκε ένα από τα έργα που είχαμε πλήρη χρηματοδότηση, πλήρη φάκελο και υλοποιήθηκε στην καταλληλότερη στιγμή. Ναι, υπήρχαν φωνές τότε, κύριε Νιωτάκη, θυμάμαι και εγώ, το θυμάται και ο Μπάμπης από το ρεπορτάζ, που λέγανε ότι ήταν ένα ακριβό έργο, ότι ενδεχομένως δεν ήταν ένα αχρίαστο έργο, ναι. Ένα πολύ μεγάλο έργο σε έκταση που δεν θα μπορούσε να γεμίσει. Αποδεικνύεται ότι είναι ένα έργο όχι απλά χρήσιμο, σωτήριο για την Ανατολική Κρήτη. Mm. Και αυτό το οποίο εμείς ερχόμαστε, και εδώ είναι η συμβολή του Πέτρου Νιωτάκη, ή κάθε τεχνοκράτη που μπαίνει σήμερα στο στίβο της περιφέρειας, να μιλήσουμε για το επόμενο βήμα, που ποιο είναι. Η ενιαία διαχείριση υδατικού δυναμικού, όπως λέει ο Σταύρος Αρναουτάκης, όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τη διασύνδεση όλων των μικρών και μεγάλων φραγμάτων από τα Χανιά έως τη Σιτία. Θα πρέπει να δούμε εκείνα τα φράγματα, εκείνα τα μεσαία μικρά και μεγάλα φράγματα, τα οποία θα δίνουν νερό
από τη μία περιοχή στην άλλη, ανάλογα που έχουμε πρόβλημα και που ζητάει λόγω μεγαλύτερης... Τώρα λειτουργούν αποκομμένα. Βεβαίως. Απομονωμένα. Και το κομμάτι της διαχείρισης του νερού, κύριε Νιωτάκη, νομίζω ότι έχει επικεντρωθεί περισσότερο στο κομμάτι των Δήμων, το πώς διαχειρίζονται το νερό, τα δίκτυά τους, τις βλάβες τους, αν μένει κάθε γειτονιά χωρίς νερό ή όχι, και όχι στη συνολική του εικόνα. Ακριβώς. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα monitoring, μια παρακολούθηση. Έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τον ΟΑΚ, ο οποίος μπορεί σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης να παρακολουθήσει πολύ συστηματικά, πολύ επιστημονικά τη διαχείριση του νερού, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για την επόμενη 20ετία. Η Κρήτη από 5-6 εκατομμύρια επισκέπτες θα φτάσει με το νέο αεροδρόμιο στους 15 εκατομμύρια επισκέπτες. Η γεωργία μας, βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια οι εντατικές καλλιέργειες των κυπευτικών δίνουν μεγάλη πρόσοδο στους αγρότες μας. Ειδικά η καλλιέργεια του αγκουριού στην Νότια Κρήτη φέρνει μεγάλο ποσοστό κέρδους και συνάλλαγμα από το εξωτερικό. Είναι μια μεγάλη υπόθεση που πρέπει να την προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε τους αγρότες μας στον Τιμπάκι, στην Άρβη, στην Ψαρή Φοράδα, παντού όπου έχουμε καλλιέργεια και σε όλη την Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα μέχρι την Κουντούρα στα Χανιά. Θα πρέπει να σκεφτούμε το νερό σαν πηγή ζωής, πηγή εισοδήματος και κυρίως χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για την ελαιοκομεία και για όλες τις εκφάσεις της αγροτικής οικονομίας και για τον τουρισμό μας. Κύριε Νιωτάκη, θα σας πει βέβαια κανείς, ειδού η Ρόδος τώρα και για την περιφέρεια και για τους εμπλεκόμενους Δήμους, να γίνουν και κάποια έργα σε επίπεδο εγκυοβελτιωτικών και φράγματα που εκκρεμούν. Τα δίχτυα στο φράγμα της Πλακιώτης, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως. Φράγματα που έχουν και ρόλο αντιπλημμυρικής προστασίας, το περίφημο φράγμα Δαφνών στο Ηράκλειο, το φράγμα Λαδούκου. Η περιφέρεια μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Μπορεί να συμβάλλει, είναι ο επισπεύδων ουσιαστικά. Είναι ο φορέας εκείνος που πρέπει να τρέξει και να ξεπεράσει, να βοηθήσει τους Δήμους, όπου είναι οι φορείες, αν θέλετε, οι υπεύθυνοι, οι τελικοί δικαιούχοι των μικρών έργων του Λαδούκου και των Δαφνών. Να αναστείλουμε τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν, όπως για παράδειγμα των Δαφνών, ήταν εγκληματικό η παράληψη και αν θέλετε η μη καταβολή του 1,5 εκατομμυρίου στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ώστε να πάρουν οι κάτοικοι των Δαφνών τα χρήματά τους και σήμερα να έχει ξεκινήσει το έργο. Και είναι εγκληματικό, κύριε Σαββίδη, ξέρετε γιατί. Όχι μόνο γιατί θα σώζαμε το πολύτιμο αγαθό του νερού, το νερό, γιατί θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και στα σχέδια πόλης για την πόλη μας. Το να κρατήσεις το νερό σου δίνει τη δυνατότητα να πας σε οριοθέτηση χυμάρων. Χωρίς οριοθέτηση χυμάρων, επεκτάσεις σχεδίων πόλης στο Ηράκλειο δεν θα έχουμε. Έχουμε περίπου 30 σχέδια πόλης που δεν προχωράνε. Γιατί δεν προχωράνε? Όχι γιατί απλά υπάρχει γραφειοκρατία και κάποιοι καρεκλοκένταβες στην Αθήνα δεν θέλουν να τα προχωρήσουν. Υπάρχουν αντικειμενικές τεχνικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν μια σειρά ζητημάτων που εμείς πρέπει να τα αναστείλουμε. Ένα από τα κορυφαία είναι και αυτή η οριοθέτηση των χυμάρων και των ποταμών, όπως είναι για παράδειγμα ο Γιώφυρος. Και σε αυτό το σημείο, κύριε Σαββίδη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε ανάγκη και ήμουν από τις φωνές που στο Δημοτικό Συμβούλιο έβαλα το ζήτημα της δημιουργίας του μεγάλου φράγματος στο Κυπαρίσι. Το φράγμα του Γιώφυρου, που με μεγάλη χαρά είδα τον επιστημονικό μου φορέα, το τεχνικό επιμελητήριο. Είδαμε και τις προάλλες μια τον τεχνικό κόσμο να υιοθετεί τις απόψεις που έχω εκφράσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και που το έβαζα ότι παρόλο που θεωρείται και αυτό επίσης φαραωνικό, μιλάμε για 20-25 εκατομμύρια, θα λύσει άπαξ το πρόβλημα του νερού στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό σημαίνει ότι πλέον με το άνοιγμα μιας βάνας θα ποτίζεται η ευρύτερη περιοχή του Προφήτη μέχρι της Βασιλείας και όλη η ευρύτερη περιοχή, αλλά το Ηράκλειο δεν θα ξαναντιμετωπίσει πρόβλημα νερού. Και θα απελευθερώσουμε τεράστιες ποσότητες από τον Αποσελέμη για την Ανατολική Κρήτη. Και εκεί έρχεται ο ενιαίος σχεδιασμός του εντατικού δυναμικού. Ναι, γιατί δεν αφορά μόνο το Δήμο Ηρακλείου. Ακριβώς. Αφορά και άλλες. Και θα μπορέσουμε να έχουμε πολλαπλά ωφέλη. Επίσης, αυτή ακριβώς είναι η συμβολή της περιφέρειας, να δούμε τα ζητήματα της εκτροπής του πλατή προς τη Μεσαρά, προς το φράγμα Φανερωμένη. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που θα έχουμε να υπηρετήσουμε όσοι εκλεγούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, γιατί είναι ένα έργο τόσο σημαντικό για όλη την Κρήτη, ειδικότερα όμως για τη Μεσαρά. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και θα πρέπει οι όποιες αγκυλώσεις υπάρχουν, οι όποιες δυσκολίες, σύντομα να εξαφανιστούν. Δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διψιδρίας στην Μεσαρά, εάν δεν προχωρήσουμε ταχύτατα στην εκτροπή του πλατή ποταμού προς το φράγμα Φανερωμένης. Κύριε Νιωτάκη, είστε ένας από τους, αν όχι ο μοναδικός, από τους πολύ λίγους που εδώ και χρόνια, το θυμάμαι χαρακτηριστικά,
έχετε βάλει στο τραπέζι μια συγκεκριμένη ιδέα ενιαίας ανάδειξης αξιοποίησης του παράλληλου μετόπου του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου, δηλαδή ενώ από την Αγία Πελαγία, εσείς το έχετε θέσει έτσι, μέχρι τις Γούβες. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα που μπορεί να περπατήσει. Βεβαίως. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, Νοέμβριο του 2014, όταν ο Οργανισμός Λιμένου Πειραιώς μας κάλεσε σαν Δήμο Ηρακλείου και τους επιστημονικούς φορείς του νησιού μας να μιλήσουμε για το πώς μπορεί η ανάπτυξη του παραλιακού μετόπου, και εγώ έθεσα για πρώτη φορά όχι του Ηρακλείου, αλλά ακριβώς της περιοχής που είπατε εσείς, από δυτικά και ανατολικά. Μαζί με όμορους Δήμους. Βεβαίως. Οι δύο μεγάλοι όμοροι Δήμοι, Χερσόνησος από τα Μάλια ουσιαστικά. Και Μαλεβίζη. Και Μαλεβίζη, μέχρι την άλλη πλευρά. Όπου αυτό θα δώσει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων, τουρισμού, διαχείρισης, αν θέλετε, της θάλασσας και του θαλάσσιου τουρισμού με θαλάσσια πάρκα και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι εν ύπνο και τις οποίες πρέπει να τις δούμε από κοινού οι τρεις Δήμοι, μητροπολιτικά ενδεχομένως, ώστε να έχουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτού του σπουδαίου, αν θέλετε, της σπουδαίας γεωγραφικής θέσης που έχει το νησί μας, στο βόρειο μέτωπο, αλλά και στη νότια πλευρά της Κρήτης έχουμε τέτοιες ευκαιρίες, και να δούμε από κοινού πώς θα κάνουμε αυτή την αξιοποίηση μέσα από πάρκα καταδυτικού τουρισμού, μέσα από μαρίνες, από ένα δίκτυο μαρινών, το οποίο επίσης είμαι από αυτούς που έχω υποστηρίξει φανατικά την υπόθεση της μεγάλης μαρίνας χιλίων σκαφών στο Ηράκλειο. Δεν προχώρησε δυστυχώς όσο θα έπρεπε. Έχουμε όμως την οριοθέτηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και είναι το πρώτο μεγάλο βήμα και το οποίο θα δώσει μια μεγάλη όθηση στον τουρισμό του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής. Η ανάπτυξη από τα παραλιακά, ωστόσο, της Κρήτης, βλέπουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο προχωράει γρήγορα, κύριε Νιωτάκη. Δηλαδή, μιλάμε για την ανάπτυξη στο κομμάτι το οδικό. Μιλάμε για ανάπτυξη σε άλλα έργα, είτε αφορούν έργα καθημερινότητας είτε όχι, αλλά έργα υποδομών τέλος πάντων. Από το παραλιακό κομμάτι του Δήμου δεν το βλέπουμε να προχωράει. Και είναι μεμονωμένες πρωτοβουλίες. Για να το συμπληρώσω, χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να ξεκαθαρίσουμε τελικά ότι η μαρίνα θα γίνει εκεί, στο σημείο που αναφέρατε, και όχι στο Δερματά, έτσι. Ακριβώς. Και έχουμε μείνει εκεί. Και έχουμε και τα μεγάλα ζητήματα προστασίας όλων των παράκτηνων περιοχών λόγω της διάβρωσης των ακτών μας. Μεγάλο θέμα. Πρέπει να κάνουμε ακτομηχανικές μελέτες, γιατί η κλιματική αλλαγή χτυπάει και τις θαλάσσιες περιοχές με μεγάλη διάβρωση. Έχουμε περιοχές στην Κρήτη όπου έχουν υποστεί το φαινόμενο της διάβρωσης σε μεγάλο βαθμό. Και έχει να κάνει και με το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, που αν κάνατε την ερώτηση στην αρχή της εκπομπής, ποιο θεωρείτε, κύριε Νιωτάκη, το μεγαλύτερο θέμα? Βεβαίως είναι πάντα το νερό, αλλά αυτή τη φορά θα έλεγα τα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Οι Δήμοι και η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να δούμε ξανά την υπόθεση πολιτική προστασία. Και να το δούμε σε συνδυασμό, κύριε Νιωτάκη, γιατί το συνδέω και με την προηγούμενη. Με το προηγούμενο σκέλος της συζήτησής μας για το παραλιακό κομμάτι, αναφέρομαι και στο κομμάτι των καταπατήσεων και των παραβιάσεων που γίνονται των χώρων, οι οποίες δημιουργούν και την επικινδυνότητα πολλές φορές. Και εφόσον γίνει η καταστροφή, μετά ψάχνουμε να αποδώσουμε ευθύνες, ενώ και οι πολίτες έχουν ευθύνη. Είτε ιδιωτικές, είτε σε δημόσια επίπεδο. Είτε συλλογικές, οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στα ζητήματα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της πολιτικής προστασίας, και αυτά είναι τα κυρίαρχα τα οποία θα πρέπει να δούμε πολύ συστηματικά. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο, δεν γίνεται με ένα πάτημα ένα σκοπιού. Θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα, τα μεγάλα ζητήματα με την αρχαιολογία, μια και μιλάμε για τις θαλάσσιες περιοχές, τον παράκτιο χώρο. Δεν νοείται κανένα τουριστικό παραθαλάσσιο μέρος της Κρήτης να μην έχει βιολογικούς σε πλήρη λειτουργία. Δεν μπορεί ο Λέντα σήμερα, λόγω των τεραστίων προβλημάτων που έχουμε και τις αντιστάσεις που έχουμε με την αρχαιολογία, να μην έχουμε βιολογικό καθαρισμό. Θα πρέπει η Κρήτη σε όλο το μήκος και το πλάτος, στις παράκτητες περιοχές της, να έχει πλήρες υποδομές βιολογικών καθαρισμών. Πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Οι θάλασσες μας είναι υπέροχες, πρέπει να τις διατηρήσουμε καθαρές, πρέπει να τις δούμε στους επισκέπτες και στους κατοίκους των περιοχών, έτσι όπως πρέπει. Κύριε Νιωτάκη, ένα από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που θυμάμαι ότι και γι' αυτό πιέζατε από την εποχή τη θητεία σας στο ΤΕΤΑΚ είναι ο ΒΟΑΚ. Ναι. Που σήμερα βλέπουμε ότι τουλάχιστον έχει μπει το νερό στο αυλάκι. Ένας ΒΟΑΚ με διόδια, βεβαίως, έτσι. Ήμουν από τους μοναχικούς εκείνη την περίοδο, Καβαλάρηδες, κύριε Σαββίδη, που έλεγα ότι δεν επιτρέπεται, επειδή τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία και οι δυνατότητες της χώρας έδειχναν ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει ένα έργο των 2-2,5 δισεκατομμυρίων με πόρους χωρίς
τη συγχρηματοδότηση και των ιδιωτικών κεφαλαίων. Χωρίς μόχλες ιδιωτικών κεφαλαίων, χωρίς δηλαδή ουσιαστικά τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου φορέα, δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο και υλοποιήσιμο αυτό το έργο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν του 2006, 2007, 2008 που έβαζα τα ζητήματα ότι είναι αδιανόητο να χάνουμε ανθρώπινες ζωές, κυρίως νέων ανθρώπων, επειδή δεν έχουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που πρέπει οι δρόμοι μας και αν χρειάζεται θα πρέπει να το συζητήσουμε, ήμουν από τους λίγους τους οποίους το έβαζα και η ΣΕΠΡΑΤΑ, αν θέλετε, την χλέβη, αν θέλετε, την απόρριψη. Τα θυμάμαι μεγάλο... γι' αυτό το ρώτησα. Βεβαίως, βεβαίως. Και επέμενα, όπως θα κάνω και τώρα, κύριε Σαββίδη, προς όφελος της κοινωνίας, ποτέ δεν θα υποστείλω τη σημαία της επιστήμης, αν θέλετε, της ορθής λογικής και κρίσης για τις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε. Η κοινωνία, βέβαια, στο τέλος, οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, επιλέγοντας τα πρόσωπα που θα τους εκπροσωπήσουν. Εμείς, σαν πρόσωπα που ζητάμε σήμερα την ψήφο των συμπολιτών μας, πρέπει όμως να λέμε την αλήθεια. Πρέπει να κοιτάμε τους πολίτες πεντακάθαρα στα μάτια και να λέμε αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανείς δεν θέλει διόδια, κύριε Σαββίδη. Κανένας, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Κανένας, ούτε όμως στη Μακεδονία που έχουν την Εγνατία, ούτε στην Ήπειρο που έχουν την Ιωνία, ούτε στο Καλαμάτα Αθήνα θα ήθελαν να έχουν υπελοποννήσει, αλλά έχουν σήμερα σύγχρονα οδικά δίκτυα, δεν έχουν ατυχήματα, κινούνται με απίστευτα έξυπνο και γρήγορο τρόπο και με μεγάλη οικονομία. Άρα λοιπόν, εμείς θα πρέπει να μπούμε σε αυτή την εποχή και εάν επιτρέπετε να βάλω ένα μεγάλο κορυφαίο ζήτημα που έχει να κάνει με το μέσο σταθερής τροχιάς. Με το αεροδρόμιο στο Καστέλι, πλέον μπαίνουμε στην εποχή του σιδηρόδρομου για την Κρήτη. Τη διασύνδεση Ηράκλειο. Όχι μόνο Ηράκλειο, ο κ. Φακενάκη. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, αεροδρόμιο Καστελίου. Ο πρώτος που το είπε ήταν ο μεγάλος Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν μπορεί λοιπόν πριν από 100 και τόσα χρόνια να το έβαζε αυτός ο σπουδαίος πολιτικός και εμείς σήμερα που πλέον έχουμε εκατομμύρια επισκέπτες να μην τολμούμε να το βάλουμε στο τραπέζι. Κύριε και να κλείσω με μία λέξη για την Κρήτη μας. Πολιτισμός μπορεί η Κρήτη να γίνει σημείο αναφοράς ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού μέσα από μεγάλα γεγονότα. Τα έχουμε κάνει με τα Φαγιούμ, τα έχουμε κάνει εδώ στο Ηράκλειο με τη μεγάλη έκθεση του Ελ Γκρέκο. Έχουμε σπουδαίους Κρήτες που έχουν έρθει ξανά στην Κρήτη όπως ο Μιχάλης ο Κρασάκης, που μπορεί να διοργανώσει μεγάλα γεγονότα όπως η Μπιενάλε και να γίνει η Κρήτη μας σημείο παγκόσμιου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.